Χαίρετε λοιπόν σήμερα μαζί μας η φίλη Χριστίνα για να σχολιάσουμε τα έκτακτα γεγονότα, έκτακτα καθώς ήταν κάτι μη αναμενόμενο. Από εχθές είχαμε την απάντηση του Ισραήλ μέσα στον Λίβανο όπου επιχείρησαν να σκοτώσουν και από ό,τι κατάλαβα οι νέες πληροφορίες, γιατί μέχρι τώρα λέγανε πως τον είχαν τραυματίσει, είναι πως πέτυχαν το σκοπό τους να σκοτώσουν ένα από τα ηγετικά στρατιωτικά μέλη της οργάνωσης Χεζμπολάχ. Σε αυτήν την επίθεση υπήρχαν και νεκροί πολίτες και πολλά τραυματισμένα παιδιά. Εδώ να πούμε βέβαια ότι υπήρξε και για αυτό αντίδραση από το Ιράν, αλλά αντίδραση από το Ιράν υπήρξε κυρίως για αυτό το οποίο θα σας πούμε τώρα. Για πες μας λίγο τι συνέβη χθες το βράδυ. Χθες το βράδυ λοιπόν, Μάρια, είχαμε επίθεση στην Τεχεράνη, πυραυλική επίθεση, η οποία είχε ως στόχο τον επικεφαλής του πολιτικού γραφείου του Παλαιστινιακού κινήματος της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγε. Πέτυχε το στόχο της η επίθεση. Τον δολοφόνησαν δηλαδή, με λίγα λόγια. Αξιοσημείωτο όμως είναι ότι η επίθεση αυτή πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της παραμονής του ηγέτη της Χαμάς στο Ιράν. Δεν έγινε κάπου αλλού, έγινε στο Ιράν. Ακριβώς αυτό, εκεί είναι το ζουμί της υπόθεσης. Όχι τόσο η δολοφονία αυτή καθεαυτή, αλλά το πού περίμεναν να το σκοτώσουν, γιατί για καιρό βρισκόταν στο Λίβανο, για καιρό βρισκόταν σε άλλα μέρη του κόσμου, για καιρό ήταν μέσα στην Παλαιστίνη. Το θέμα είναι γιατί περίμεναν να πάει στο Ιράν για την ορκομοσία του νέου Προέδρου και να τον χτυπήσουν εκεί μέσα. Θα μου πεις, ρητορικό είναι το ερώτημα, αλλά να πούμε ότι αυτήν την σκέψη την έκαναν και οι Ρώσοι. Για διάβασε μας λίγο τις αντιδράσεις και τις δηλώσεις της κυρίας Ζαχάροβα. Η κυρία Ζαχάροβα λοιπόν δημοσίευσε τη δήλωσή της. Η Μόσχα καταδικάζει στεναρά τη δολοφονία του επικεφαλής του πολιτικού γραφείου του Παλαιστινιακού κινήματος της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγε, ως αποτέλεσμα επίθεσης με πυράβλους στην κατοικία του στην Τεχεράνη. Είναι προφανές ότι οι οργανωτές αυτής της πολιτικής δολοφονίας γνώριζαν τις επικίνδυνες συνέπειες που θα είχε αυτή η ενέργεια για ολόκληρη την περιοχή. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η δολοφονία του Ισμαήλ Χανίγε θα έχει εξαιρετικά αρνητικό αντίκτυπο στην πορεία των έμεσων επαφών μεταξύ Χαμάς και Ισραήλ, στο πλαίσιο των οποίων συμφωνήθηκαν αμοιβαία αποδεκτοί όροι κατάπαυσης του πυρός στη λωρίδα της Γάζας. Και μετά από αυτό κάλεσε για ακόμα μία φορά τα εμπλεκόμενα μέρη να δείξουν αυτοσυγκράτηση. Λοιπόν, να πάμε στην αλήθεια των γεγονότων. Η αλήθεια των γεγονότων έχει ως εξής: έχουν υποθεί αυτά δημοσίως ακόμα και σε μεγάλα κανάλια του εξωτερικού. Όσοι έχουν ψάξει το θέμα, φαντάζομαι, θα γνωρίζουν ότι η Χαμάς είναι ένα παρακλάδι των ίδιων των μυστικών υπηρεσιών του Ισραήλ, καθώς αυτοί και το χρηματοδότησαν και το γιγάντωσαν. Εξού και οι πληροφορίες οι οποίες λέγανε και βγήκαν και αυτά και τα είπαν δημοσίως οι Ισραηλινοί, ότι γνώριζαν πως θα χτυπήσουν μέσα στο Ισραήλ και ότι σε μεγάλο βαθμό ήταν οργανωμένο και από το ίδιο το Ισραήλ αυτό το χτύπημα, για να καταφέρουν να δώσουν το δικαίωμα για το έναυσμα των εχθροπραξιών μέσα στην Παλαιστίνη. Και εδώ βλέπουμε για ακόμη μια φορά να βγάζουν επί της ουσίας από την μέση έναν δικό τους υπάλληλο, να το πούμε έτσι χοντρά. Διότι όλες οι πράξεις της Χαμάς εκ του αποτελέσματος ήταν προς όφελος του Ισραήλ. Ποιο όμως είναι το πρόβλημα, γιατί χρησιμοποιήθηκε ακόμα και τώρα ένας δικός τους υπάλληλος των μυστικών υπηρεσιών του Ισραήλ. Χρησιμοποιήθηκε αυτός λοιπόν, το Πιόνι, το θύμα Παύλα Πιόνι, ως ένα νέο φυτίλι που θα βάλει φωτιά στη Μέση Ανατολή, τραβώντας από την ουδετερότητα το Ιράν. Γι' αυτό περιμένανε να πάει μέσα στο Ιράν, για να γίνει ένα τέτοιο χτύπημα σημαδιακό που δεν θα αφήσει ασυγκίνητη την πλευρά των Ιρανών και θα θέλουν να απαντήσουν, και ήδη είπανε πως θα απαντηθεί αυτό. Για διάβασέ μας λίγο. Πολύ σωστά. Ο Ιρανός ηγέτης Χαμένεϊ υποσχέθηκε στο Ισραήλ σκληρή τιμωρία για τη δολοφονία του Χανιγέ. Ήδη συγκλήθηκε η Επιτροπή Εθνικής Ασφάλειας και βέβαια έχουν θεωρήσει την δολοφονία του Χανιγέ στην Τεχεράνη ως τρομοκρατική ενέργεια και παραβίαση της Ιρανικής κυριαρχίας. Πόσο σοβαρό είναι αυτό? Είναι τέρμα σοβαρό. Είναι αιτία πολέμου και το ξέρουμε όλοι πολύ καλά αυτό, διότι τον προσκάλεσαν κιόλας οι Ιρανοί για να παρευρεθεί την ορκομοσία του νέου Προέδρου, που σημαίνει ότι ήταν υπεύθυνοι οι ίδιοι για την ασφάλειά του, για την εγγύηση της σωματικής ακεραιότητας. Και εδώ τίθεται το εξής ερώτημα.
Ποιος βοήθησε τους Ισραηλινούς να πλήξουν μέσα στο Ιράν, στην καρδιά του Ιράν, για ακόμη μία φορά? Νομίζω ότι ήδη έχει απαντηθεί σε μεγάλο μέρος, καθώς το πυραυλικό χτύπημα έγινε από Ισραηλινό αεροσκάφος, αλλά από ένα αέριο χώρο τρίτης χώρας, δεν ξέρουμε ακόμα ποιας. Και επίσης είπανε ότι υπήρχαν πληροφορίες για το χτύπημα μέσω των αμερικανικών μυστικών πληροφοριών. Το θέμα είναι ότι δεν είναι μόνο θέμα πληροφοριών, αλλά τους δόθηκε ακριβώς το σημείο του στόχου. Δηλαδή, τον βάλανε στο κάδρο και απλά πήγανε και τελείωσαν την δολοφονία οι Ισραηλινοί μέσω και των αμερικανικών δορυφόρων. Δεν μπορούσαν αλλιώς να πετύχουν αυτό το χτύπημα μέσα στο Ιράν, εάν δεν είχαν την αμέριστη συμπαράσταση, την συνενοχή των Αμερικανών. Βέβαια, μπορώ να σου πω ότι αυτό που γράφεται είναι ότι η εκαθάριση του Χανιγέ συμφωνήθηκε με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτή είναι μια δήλωση της Χαμάς, έτσι? Ναι, εντάξει, αυτό το αυτονόητο δηλαδή, λένε. Συμφωνήθηκε, δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς. Αλλά το συμφωνήθηκε είναι σχετικό, διότι ό,τι τους πούνε οι Ισραηλινοί θα κάνουν. Δεν έχει κάτι άλλο. Τι συμφωνήθηκε? Δηλαδή, τους ζήτησαν την άδεια? Ποιους κοροϊδεύουνε? Άλλωστε, αυτό το γνωρίζουν πολύ καλά και οι Ιρανοί. Το γνωρίζουν πολύ καλά και οι Ρώσοι. Το γνωρίζουν πολύ καλά όλες οι όμορες χώρες του Ιράν, καθώς είχαμε αντιδράσεις και από την πλευρά της Τουρκίας για τα όσα συνέβησαν και μάλιστα δήλωσαν πως πολύ σύντομα θα έρθει η ώρα που θα εκδικηθούν για τον θάνατο πολλών χιλιάδων αθώων πολιτών από το Ισραήλ. Δηλαδή, υπάρχει μια κλιμάκωση, την οποία, με συγχωρείς Χριστίνα που σε πήρα μονότερμα, είναι αυτή η κλιμάκωση την οποία θα την πληρώσουμε για ακόμη μία φορά εμείς. Όχι μόνο εμείς, Μάρια, αλλά ολόκληρος ο κόσμος, γιατί από το πρωί όλα τα μέσα ενημέρωσης, τουλάχιστον τα αντισυστημικά, προλογίζουν έναν τρίτο παγκόσμιο πόλεμο. Λέγαμε ότι είμαστε στα πρόθυρα αυτού πάρα πολύ μεγάλο διάστημα, αλλά τώρα φαίνεται ότι οδεύουμε με ταχύτητα φωτός προς εκεί. Έχουν βαλθεί να βάλουν το Ιράν στον πόλεμο. Αυτό είναι το όλο ζήτημα. Η ουσία είναι εκεί, ότι δεν μας νοιάζουν ούτε οι Παλαιστίνοι. Δεν μας νοιάζουν. Δεν είναι στόχος αυτά. Αυτά ήταν για αυτούς παιχνιδάκι. Ήταν απλά ένα πρόγευμα για να φτάσουν στο Ιράν. Δεν τους νοιάζει ούτε ο Λίβανος, δεν τους νοιάζει κανένας. Τους νοιάζει να χτυπήσουν το Ιράν. Αυτός είναι ο εχθρός τους. Έχουμε εξηγήσει για την προαιώνια έχθρα. Έχουμε εξηγήσει πόσες φορές έχουν ξανατυπηθεί μεταξύ τους. Και τώρα είναι η χρυσή ευκαιρία για τους Ισραηλινούς να τους αποτελειώσουν. Αλλά εδώ να πούμε ότι στη μέση υπάρχει και η παράμετρος της Ρωσίας πλέον και της Κίνας. Θα πρέπει το παιχνίδι να διευρυνθεί. Δεν θα μείνει μόνο στη Μέση Ανατολή όλο αυτό. Λοιπόν, θα θέλαμε και την άποψή σας πάνω σε αυτά τα οποία σχολιάζουμε. Ποια ήταν η πρόθεση του Ισραήλ? Απλά και μόνο να βγάλει από τη μέση τον ηγέτη της Χαμάς, ή θέλανε να γίνει σε συγκεκριμένο σημείο, σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο, για να στοχοποιήσουν για ακόμη μία φορά, για να τραβήξουν από την αδράνεια το Ιράν και να τους προκαλέσουν να ξεκινήσουν πιο χοντρό παιχνίδι, γιατί είδαμε την τελευταία φορά ότι τα είχαν μαζέψει λίγο στρογγυλοποιημένα ήταν τα χτυπήματα μεταξύ τους. Τώρα όμως, θέλουν δεν θέλουν, θα πρέπει να απαντήσουν, γιατί θα πέσουν στα μάτια των μουσουλμάνων της περιοχής, για τους οποίους εγγυόταν την ασφάλειά τους. Εδώ δηλαδή το παιχνίδι έχει χοντρίνει. Πείτε μας την άποψή σας κάτω στα σχόλια. Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ, Μάριε. Να οπλιστούμε με δύναμη και υπομονή για αυτά που έρχονται, γιατί δυστυχώς τώρα ξεκινάνε όλα. Καλό βράδυ.